Η νέα ρύθμιση για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα είναι η 17η κατά σειρά ρύθμιση την περίοδο της κρίσης. Ελπίζω να είναι και η καλύτερη και αυτή η οποία θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι προηγούμενες 16 από 4 εκατομμύρια οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατάφερε να εντάξει 198.000 μόνο. Άρα θεωρώ ότι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που η νέα ρύθμιση συμπεριλαμβάνει σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε αρχικά, προσπαθεί να εντάξει περισσότερους και όχι να εξαιρέσει. Θέλω να πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά προς όφελος όλων, και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών, αλλά και για τα δημόσια έσοδα, τα οποία ήδη έχουν υποστεί μια υστέρηση της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ τους τελευταίους 2 μήνες. Από εκεί και πέρα θα σας πω ότι αυτοί οι οποίοι για άλλη μια φορά αδικούνται είναι οι συνεπείς. Αυτοί οι οποίοι κατέβαλαν τις υποχρεώσεις τους εγκαίρως και με πολλές θυσίες. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί και από τις καταθέσεις τους έβγαλαν για να πληρώσουν υποχρεώσεις και ακίνητα πούλησαν για να πληρώσουν υποχρεώσεις και δεν υπάρχει μισή λέξη που, αν θέλετε, επιβραβεύει τη συνέπεια. Πολλές φορές λέμε ότι η συνέπεια είναι το αυτονόητο. Όμως στην κατάσταση που ζούμε σήμερα και έχουμε περάσει τα τελευταία 4 χρόνια, η συνέπεια είναι ένα κατόρθωμα. Και αυτή την συνέπεια θα έπρεπε να την επιβραβεύσουμε. Εγώ καλώ λοιπόν την αναπληρώτρια υπουργό και το οικονομικό επιτελείο να βάλει έναν όρο, να δώσει κάποια κίνητρα, αν θέλετε, στους συνεπείς φορολογούμενους να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα με αυτά τα μέτρα, έστω άμεσα με τη λογική ότι θα βελτιωθεί επί της ουσίας η οικονομική κατάσταση, έστω περιορισμένα και σε φυσικά πρόσωπα και σε επιχειρήσεις, αλλά και με την ίσως δημιουργηθεί και ένα καλύτερο κλίμα στην αγορά και στον κόσμο. Περιμένετε αυτό να έχει άμεση ανταπόκριση στις επιχειρήσεις? Ναι, πιστεύω ότι θα έχει μία ανταπόκριση, γιατί κανένας δεν θέλει να οφείλει. Οπότε, μπαίνοντας σε μία τέτοια ρύθμιση, αρχίζει και νιώθει μία σιγουριά, αρχίζει και βάζει ένα προγραμματισμό, ξέρει ποια είναι τα έσοδά του, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του μηνιαία. Το όριο το οποίο από 50 ευρώ κατέβηκε στα 20 δείχνει την διάθεση ότι ό,τι προερίστε, εν πάση περιπτώσει, πληρώνετε κάτι για να μην σας κυνηγήσει κανένας. Θεωρώ σημαντικό ότι η αποποινικοποίηση των οφειλετών φεύγει από το κάδρο, κάτι το οποίο ήταν μια απειλή και δημιούργησε και μια αντίδραση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι οφειλές των επιχειρήσεων και των οικοκυριών συνολικά προς το δημόσιο ξεπερνάνε τα 73 δισεκατομμύρια. Και αν έρθουμε να προσθέσουμε τα 85 δις δάνεια στο κόκκινο και τα 12 δισεκατομμύρια που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία, μιλάμε για 170 δισεκατομμύρια εσωτερικό χρέος, δηλαδή το 50% του δημοσίου χρέους μας. Είναι κάτι το οποίο δύσκολα αντιμετωπίζεται. Θέλει γενναίες λοιπόν παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι αυτή η ρύθμιση των 100 δόσεων θα βοηθήσει. Εάν συμπληρωθεί και με τις ρυθμίσεις τα κόκκινα δάνεια, το οποίο το περιμένουμε όλοι, θα δώσει μία, αν θέλετε, έτσι θα βάλει τα πράγματα σε μία τάξη. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι δύσκολη η προσπάθεια, όμως πρέπει και εμείς από την πλευρά μας, ως επιχειρηματίες ή ως ιδιώτες, να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσει και το κράτος, το δημόσιο, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της χώρας. Εσείς ως πρόεδρος της ΕΣΕ, τις πρώτες μέρες μετά τις εξαγγελίες, πώς υποδέχθηκε ο εμπορικός κόσμος αυτά τα μέτρα, δηλαδή θετικά, με επιφυλακτικότητα, επειδή όπως είπατε έχουν ακούσει και πολλά? Έχετε δίκιο, με δύο τρόπους τα υποδέχθηκε. Η πρώτη, μια ομάδα με ενθουσιασμό ότι επιτέλους αυτά τα μέτρα είναι που θέλαμε, φύγανε τα όρια των 15.000, φύγανε τα όρια των 1 εκατομμυρίου, έχουμε κάποιες εξαιρέσεις, υπάρχουν ευνοϊκοί όροι κτλ. Και υπάρχει όμως και μια μεγάλη ομάδα που μου λένε ότι τα έχουμε ξανακούσει. Θα υλοποιηθούν? Μέχρι τέλους μήπως υπάρχουν αλλαγές που θα είναι εις βάρος μας? Είναι έτσι όπως εξαγγέλλονται? Τα λόγια θα γίνουν κάποτε έργα? Αυτό όμως δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι υπάρχει διάθεση μέρους των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων, να μην χρωστάνε, να μπουν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Καλό είναι λοιπόν αυτές οι ρυθμίσεις να μελετηθούν πολύ σωστά, ώστε να συμπεριλάβουν τους περισσότερους και να μην εξαιρέσουν τους περισσότερους. Είναι πως ένα θετικό βήμα, δηλαδή? Ναι, είναι ένα θετικό βήμα. Είναι στις προτάσεις μας και στις θέσεις μας, τις οποίες είχαμε επαναλάβει
εγώ θυμάμαι τουλάχιστον από το 2010 και μετά, λέγαμε προστατεύστε, στηρίξτε, αφήστε το προστατεύστε, τους εντός κρίσης οφειλέτες, αυτοί είναι τα θύματα της κρίσης, έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος ήταν αυτός που είχε σπόρα, θέλετε, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και ήταν κακοπληρωτής και μπορούμε να δούμε αυτός ο οποίος βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση εντός κρίσης. Άρα αυτούς τους εντός κρίσης, είτε φυσικά πρόσωπα είναι, είτε νομικά πρόσωπα είναι, πρέπει να τους στηρίξουμε. Και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να στηριχτούν και να μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουν μπροστά και να μην έχουμε άλλα λουκέτα.